καλώς ήρθατε. Η παρουσίαση των Ελλήνων παικτών που μεταγράφηκαν φέτος στον ΠΑΟΚ γίνεται σε έναν πολύ οικείο χώρο και σημαντικό για μας, εδώ στο Καράμπουρνο. Δεν είναι ότι λείπουν οι χώροι στο ΠΑΟΚ Sports Arena για να κάνουμε τέτοιες εκδηλώσεις, αντίθετα μάλιστα, αλλά με τη σημερινή παρουσία μας εδώ θα θέλαμε να καταδείξουμε πόσο σημαντική είναι για την ΚΑΕ η συνεισφορά, πόσο σημαντική είναι για την ΚΑΕ η παρουσία ανθρώπων σαν τον Δημήτρη και τον Σάβα Δαμιανίδη, σαν τους ανθρώπους της οικογένειας Δαμιανίδη, οι οποίοι εδώ και χρόνια στέκονται αρρωγοί, στέκονται δίπλα μας στην προσπάθεια που κάνουμε για να ξαναφέρουμε την ομάδα του ΠΑΟΚ και για να ξαναφέρουμε την εταιρεία που λέγεται ΚΑΕ ΠΑΟΚ σε υψηλά στάνταρ και μεγάλες επιτυχίες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι λατρεύουν τον ΠΑΟΚ και από την πρώτη στιγμή που απευθυνθήκαμε σε αυτούς θέλησαν μεγαλόψυχα να βοηθήσουν. 4 είναι τα πολύ σημαντικά σημεία αυτής της συνεργασίας, να το πω. Είναι πρώτα απ' όλα ότι οι παίκτες μας, οι οποίοι γευματίζουν στα εστιατόρια, είτε εδώ είτε σε αυτά που υπάρχουν μέσα στο κόσμο, στο Μικρό Βοριά και το Γύρο Προεδρικό, έχουν πολύ υψηλή ποιότητα φαγητού, κάτι που μας ενδιαφέρει. Δεύτερον είναι ότι νιώθουν πάρα πολύ ωραία σε ένα οικείο χώρο όπως βρισκόμαστε εδώ και να έχουν μπροστά τους ανθρώπους οι οποίοι τους συμπεριφέρονται πραγματικά σαν οικογένεια. Τρίτο και πολύ σημαντικό είναι ότι τέτοιες εταιρείες έχουν βοηθήσει να βγει από το αδιέξοδο ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια. Και τέταρτο είναι πολύ σημαντικό και για τους ίδιους φυσικά, γιατί συνδέουν το όνομά τους με ένα από τα πιο ισχυρά brand names στο αθλητικό χώρο της Ελλάδας και έτσι νομίζω ότι όλοι έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία και βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Είναι χαρά μας που συνεργαζόμαστε με τον ΠΑΟΚ, με τον μπάσκετμπολ του ΠΑΟΚ, γιατί βοηθάμε και το handball, βοηθάμε και το βόλεϊ και είναι χαρά μας γιατί εκτιμούμε πάρα πολύ και το επίπεδο των αθλητών οι οποίοι συζητίζονται στα καταστήματά μας. Είναι μια καλή συνεργασία και πιστεύουμε να ευοδοθεί ακόμα και στο μέλλον. Έχουμε κάνει προετοιμασία, ήδη έχουμε ξεκινήσει κάποια καινούργια μαγαζιά με άλλες ονομασίες της αλυσίδας της εταιρείας της Πάντα Φρύτας και εδώ πέρα βελτιωνόμαστε με ανανεωμένο μενού στα θαλασσινά αλλά και με πρόσθεση κάποιων πιάτων με βάση το κρέας. Αυτό που περιμένω εγώ και είναι η γνώμη μου ως απλός φιλάθλος είναι ο κόσμος να αγαπήσει όχι μόνο τον ΠΑΟΚ αλλά γενικότερα τον αθλητισμό, γιατί κινούμενοι 40 χρόνια στο χώρο της διασκέδασης, αυτή τη στιγμή ο αθλητισμός παίρνοντας ένα διαρκείας οποιαδήποτε ομάδα, οποιαδήποτε άθλημα, βοηθάνε πάρα πολύ και είναι η φθηνότερη διασκέδαση.